βεβαίως για τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τον κύριο Κωστή Χατζηδάκη, τον οποίο καλωσορίζω στη τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Υπουργέ, καλή σας ημέρα. Γεια σας, καλημέρα κύριε Τζανό. Καυτή πατάτα στα χέρια σας και μια καυτή πατάτα η οποία δεν μπορεί να περιμένει και πάρα πολύ για να λυθεί. Διότι έχει βγει η έκθεση της Ernst Young που είναι ο ορκωτός ελεγκτής της εταιρείας. Είναι υποχρέωση κάθε εισηγμένης εταιρείας να έχει ένα ορκωτό ελεγκτή. Η Ernst Young λοιπόν τοποθετήθηκε από τη ΔΕΗ και η Ernst Young πριν από μερικούς μήνες βγήκε στην επίσημη έκθεσή της και λέει ότι μέσα στο επόμενο χρονικό διάστημα η εταιρεία αντιμετωπίζει πρόβλημα βιωσιμότητος. Επομένως, το θέμα αυτό δεν επιδέχεται αμφισβητήσεων, δεν είναι τι λέω εγώ, τι λέτε εσείς, τι λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, τι λέει οποιοδήποτε. Είναι κουκιά μετρημένα. Ένα και ένα κάνει δύο. Η εταιρεία τη βγάζει, δεν τη βγάζει. Περί αυτού πρόκειται. Και επομένως προσπαθούμε να περάσουμε καταρχάς το ορόσημο της 24ης Σεπτεμβρίου που θα ξαναβγεί αυτή η έκθεση. Και αν δεν έχουμε φέρει τα πράγματα σε ένα λογαριασμό θα βρεθούμε μπροστά σε μια πολύ δύσκολη κατάσταση, καθώς η εταιρεία αυτή θα ζητήσει περαιτέρω μέτρα με βάση τους νόμους της κεφαλαίου αγοράς, σκληρά μέτρα, για να μείνει όρθια η επιχείρηση. Τι σημαίνει αυτό, τι σημαίνει στην πράξη? Τι σημαίνει δουλεύουμε για να μην συμβεί. Δεν θέλω να το σκέφτομαι. Ωραία. Λοιπόν, και από εκεί και πέρα έχουμε το άλλο ορόσημο της 31ης Οκτωβρίου που είναι ας πούμε οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο της λεγόμενης μεταμνημονιακής εποπτείας που έφυγε το μνημόνιο αλλά είναι πάντα εδώ και θα πρέπει να συμφωνήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την αναδιάρθρωση της ΔΕΗ. Μια Ευρωπαϊκή Επιτροπή βεβαίως που φταίει και αυτή μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ για το σημερινό κατάντημα. Εγκατέλειψαν από κοινού το σχέδιο της μικρής ΔΕΗ επί Σαμαρά, που ήταν να πουληθεί το 1/3 της επιχείρησης και τα λεφτά αυτά να πάνε στην τσέπη της ΔΕΗ, να πάρει μια ανάσα και να χρηματοδοτήσει τις επενδύσεις της. Και στη θέση αυτού πήγανε και συμφώνησαν με το ΣΥΡΙΖΑ η ΔΕΗ να κατέβει από το 90% της αγοράς που είχε τότε στο 50% με μηδενικό οικονομικό αντάλλαγμα. Μια δωρεάν ιδιωτικοποίηση. Δεν το χαράει ο νους του ανθρώπου. Και σήμερα ο ΣΥΡΙΖΑ μιλάει για μας και λέει ότι θέλουμε ιδιωτικοποίηση την ώρα που δεν μπορεί να γίνει καταρχάς σήμερα. Διότι κανείς δεν ενδιαφέρεται. Δεν νομίζω ότι να υπάρχει κανένα σοβαρό επενδυτή ο οποίος να έρθει να πάρει την επιχείρηση με αυτή. Και μιλάει ο ΣΥΡΙΖΑ για ιδιωτικοποίηση όταν είναι το μοναδικό παράδειγμα στη χώρα και στον κόσμο ίσως δωρεάν ιδιωτικοποίησεως. Πάρε τη μισή αγορά και για χαρά. Μισό λεπτό, γιατί αυτό το είδα χτες και το κάνατε και μία ανάρτηση στο Twitter και μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρον. Τι είπατε? Είπατε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ εφήρμοσε στη ΔΕΗ τη χειρότερη μορφή ιδιωτικοποίησης, τη δωρεάν ιδιωτικοποίηση. Διότι συμφώνησε με την Τρόικα, και αυτό θέλω να μου το πείτε γιατί λέτε ότι συμφώνησε με την Τρόικα, να χάσει σε 5 χρόνια τους μισούς της πελάτες με μηδενικό οικονομικό αντάλλαγμα. Και εδώ έχω ένα βασικό ερώτημα εγώ. Εμένα που μου έκανε πάντοτε εντύπωση, βεβαίως, εντάξει, να πούμε ότι έχουμε ανταγωνισμό, να πούμε ότι έχουμε ελεύθερη αγορά, μου έκανε πάντοτε εντύπωση πώς είναι δυνατόν να βγαίνουν δεξιά-αριστερά διάφορες εταιρείες οι οποίες να πουλάνε φθηνότερο τιμολόγιο και να διαφημίζουν φθηνότερο τιμολόγιο από τη ΔΕΗ. Την ώρα που αγόραζα, αν δεν κάνω λάθος, διορθώστε με, ρεύμα από τη ΔΕΗ. Αυτό δεν μπορούσα ποτέ εγώ να το καταλάβω πώς γίνεται. Είναι κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης το άνοιγμα της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σωστά. Για να υπάρχουν περισσότερες επιλογές, να μπορείς να διαλέγεις εταιρεία όπως γίνεται στα τηλέφωνα και διαλέγεις μεταξύ. Το ίδιο γίνεται και σε όλες τις χώρες της Ευρώπης και στην ηλεκτρική ενέργεια. Η ΔΕΗ λοιπόν στο πλαίσιο αυτού του πράγματος, όπως έγινε και σε άλλες χώρες αυτής της πολιτικής, θα έπρεπε να κατέβει το μερίδιο της αγοράς. Τι είχε σκεφτεί η κυβέρνηση Σαμαρά στο πλαίσιο αυτής της πολιτικής? Το πιο λογικό πράγμα. Παίρνω ένα κομμάτι της ΔΕΗ και το πουλάω. Και, στη θέση, και τα λεφτά αυτά τα βάζω στην τσέπη της ΔΕΗ. Προχωρεί η επιχείρηση μπροστά, παίρνει μια ανάσα, χρηματοδοτεί καινούριες μονάδες. Θα έπρεπε να χρηματοδοτεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που είναι το μέλλον. Και αυτή την ώρα είναι ντροπή να σκεφτεί κανείς ότι το μερίδιο της ΔΕΗ στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας της μεγαλύτερης εταιρείας είναι 2,9%. Στη θέση αυτού, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ήθελε να δείξει ότι είναι υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων, τώρα και αυτό τι να πει κανείς, πουλήσανε το ΔΕΣΠΑ, το 66% του ΔΕΣΠΑ και πανηγυρίζανε. Πουλήσανε το 49% του ΑΔΜΙΕ και πανηγυρίζανε. Οι ΔΕΗ τους μάρανε για να δείξουν την ευαισθησία τους. Λοιπόν, και στη θέση αυτού του πράγματος, έτσι, που υπήρχε της πρωτοβουλίας, ας πούμε, της κυβέρνησης Σαμαρά, πήγανε και συμφώνησαν, επειδή τους πίεζε η Κομισιόν, ότι ναι, εντάξει, μη στεναχωριέστε, θα κατέβει το μερίδιο της ΔΕΗ, θα πάει από το 90% στο 50%, παρακάτω από ό,τι θα πήγαινε με τη μικρή ΔΕΗ, παρακάτω, αλλά πώς θα πάει? Με ένα μαγικό τρόπο, χωρίς κανένα οικονομικό αντάλλαγμα και με τα στελέχη της επιχείρησης να δουλεύουν για να χάσουν πελάτες. Αυτό κάνανε όλα τα τελευταία χρόνια. Πώς θα χάσουν πελάτες? Αυτός ήταν ο βασικός στόχος των στελεχών της ΔΕΗ. Επίσημα και με τον νόμο. Ωραία. Ένα οικονομικό φρενοκομείο. Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Επειδή στο παρελθόν έχουν ακουστεί διάφορες απόψεις. Και αυτό είχε ως συνέπεια. Συγγνώμη, για να παρακαλώ, το καταλάβουν. Παρακαλώ, να το εξηγήσουμε, ναι. Για να γίνει αυτό έπρεπε να εφαρμοστούν διάφορες μέθοδοι, μεταξύ των οποίων ήταν και τα περιβόητα νόμια. Γι' αυτό ήθελα να σας ρωτήσω. Εξηγήστε μας λίγο τι είναι. Οι δημοπρασίες ηλεκτρικού ρεύματος πάνε εκεί, ας πούμε, σε ένα χρηματιστήριο κατά κάποιο τρόπο. Αν το πούμε απλά, δεν το λέω με την επίσημη ορολογία ηλεκτρικής ενέργειας. Πάει η ΔΕΗ, πουλάει, τη στοιχίζει η ενέργεια που πουλάει εκεί Χ και την πουλάει. Κανονικά και με τον νόμο, χ πλην 10, χ πλην 20, την αγοράζουν οι ανταγωνιστές της, αυτοί που ο ΣΥΡΙΖΑ έλεγε τα μεγάλα συμφέροντα και πολεμούσε, και από αυτό η ΔΕΗ έχασε τα τελευταία 4 χρόνια 600 και εκατομμύρια ευρώ. Τι κουβεντιάζουμε τώρα, δηλαδή? Τι κουβεντιάζουμε? Και οι άνθρωποι αυτοί κάνουν και κριτική τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Ωραία, υπάρχουν λοιπόν δύο θέματα τα οποία για μένα είναι πάρα πολύ βασικά. Το πρώτο είναι, εσείς λέτε λοιπόν ότι θα τις καταργήσετε αυτές τις νόμες, έτσι, από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Ναι, το έχουμε πει, θα τα καταργήσουμε. Αυτό σημαίνει ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό πολιτών οι οποίοι έχουν μεταπηδήσει σε άλλες εταιρείες. Αν καταργηθεί αυτή η πρακτική που λέτε, αυτόματα, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, θα αυξηθεί το τιμολόγιο για τις υπόλοιπες εταιρείες. Αν υπάρχει πρόβλεψη γι' αυτό. Όχι, πρόσεξε τώρα. Η αγορά θα βρει το δρόμο. Το πιστεύετε? Το θέμα είναι να βρούμε μια ισορροπία. Δηλαδή, εμείς δεν θέλουμε να στραφούμε εναντίον των άλλων εταιριών και των καταναλωτών που έχουν πάει στις άλλες εταιρείες. Δεν ξεκινάμε με την αντίληψη ότι η ΔΕΗ είναι δική μας και τα άλλα είναι από παιδιά και οι καταναλωτές που είναι στις άλλες εταιρείες και οι εργαζόμενοι που δουλεύουν στις άλλες εταιρείες δεν είναι Έλληνες, δεν είναι άνθρωποι κτλ. Μακριά από μένα αυτό. Αλλά η μετάβαση στο νέο μοντέλο της απελευθερωμένης αγοράς ενέργειας πρέπει να γίνει με σοβαρότητα, με κανόνες, και εγώ προσθέτω με κανονικούς ευρωπαϊκούς κανόνες, όχι με τους γιαλαντζή κανόνες που πήγε να γίνει στην Ελλάδα. Έτσι. Αυτό σας λέω. Και γι' αυτό το λόγο έχουμε, προφανώς θα αφήσουμε την αγορά να λειτουργήσει ελεύθερα, αλλά θα κάνουμε ταυτοχρόνως δύο πράγματα. Το ένα είναι, θα πάρουμε κάποια μέτρα στήριξης της ΔΕΗ, μεταξύ των οποίων θα είναι και η κατάργηση των νόμων, μεταξύ των οποίων θα είναι η αναπροσαρμογή των τιμολογίων προς τα πάνω, χωρίς όμως να επιβαρυνθούν οι καταναλωτές, γιατί θα μειωθεί παράλληλα ο φόρος προστιθέμενης αξίας και το ΕΤΜΕΑΡ, έτσι, που είναι αυτά που πληρώνουμε για ΑΔΜΙΕ. Θα αυξήσετε δηλαδή τα έσοδα στη ΔΕΗ και δεν θα αυξήσετε τους λογαριασμούς. Αυτό λέτε επί της ουσίας. Ναι, ακριβώς. Αλλά ταυτόχρονα θα κάνουμε και μια πολιτική εξυγίανση της ΔΕΗ, διότι δεν φτάνει μόνο, ξέρετε, σε έναν άρρωστο οργανισμό να δώσεις ένα παυσίπονο. Έτσι, θα πρέπει την ίδια στιγμή να το δημιουργήσει τις συνθήκες έτσι ώστε να σταματήσει να είναι άρρωστο. Αυτό σημαίνει, σημαίνει απολύσεις, κύριε Υπουργέ? Θα σας πω τι σημαίνει. Σημαίνει, μεταξύ των άλλων, γιατί παρουσιάσαμε αρκετά διαφορετικά μέτρα, δεν το αντιμετωπίζεις το θέμα με ένα μέτρο, ότι θα πάμε σε μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΙΕ, όχι τώρα, διότι είναι ένα μπάχαλο τώρα, δεν πρόκειται κανείς να ενδιαφερθεί. Θα πρέπει να ξεχωριστούν τα assets, να αποκαλυφθεί αυτή η κρυμμένη περιουσία της ΔΕΗ, που σας είπα είναι κρυμμένη μέσα στον μπάχαλο, να περάσει κάποιο σύντομο, θέλω να πιστεύω, χρονικό διάστημα. Θα μας το δείξει η ίδια η επιχείρηση, οι σύμβουλοι που θα προσλάβει κτλ. Για να πάμε σε μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΙΕ, που είναι το δίκτυο της Λιανικής, οι κολόνες, το οποίο σε πολλές χώρες είναι εν μέρη ιδιωτικοποιημένο ή και περισσότερο ιδιωτικοποιημένο, να βάλει η ΔΕΗ πάλι τα λεφτά αυτά στην τσέπη της, να μπορέσει να μειώσει το χρέος της, να μην είναι υπό τη συνεχή απειλή των τραπεζών ελληνικών και ξένων, και ταυτόχρονα στα διαρθρωτικά μέτρα έχουμε μιλήσει για σταδιακό κλείσιμο των λιγνητικών μονάδων, όπου έτσι κι αλλιώς είναι υποχρέωση της χώρας έχουμε συμφωνήσει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες για μηδενικές εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα μέχρι το 2050. Αλλά μέχρι το 50 προφανώς θα πρέπει να προχωρήσει κανείς από νωρίς προς αυτή την κατεύθυνση. Τώρα, στις λιγνητικές μονάδες, τις παλιότερες ιδίως, συμβαίνει το εξής, το άλλο απίστευτο. Το οποίο το ανακάλυψα όλες αυτές τις μέρες που είμαι εδώ, δεν το είχα συνειδητοποιήσει πλήρως. Εάν τις είχαμε κλειστές, κύριε Τζένο, και πληρώναμε τους εργαζομένους με τα λεφτά που παίρνουν σήμερα, θα στοίχιζαν στη ΔΕΗ φτηνότερα από ό,τι στοιχίζουν. Μισό λεπτό, ξαναπείτε το αυτό για να το καταλάβουμε. Αυτό είναι εντυπωσιακό που λέτε τώρα. Παίρνουμε μια παλιά λιγνητική μονάδα. Αν υποτεθεί ότι την κλείνουμε τώρα. Και οι εργαζόμενοι παραμένουν. Δεν τους πειράζεται ούτε ευρώ, ούτε σέντς. Και παίρνουν τα λεφτά που παίρνουν σήμερα και κάθονται σπίτι τους. Η ζημιά θα είναι μικρότερη. Η ζημιά θα είναι μικρότερη από τη σημερινή ζημιά. Μα τι είναι αυτό το πράγμα. Όσο το σκέφτομαι και όσο σας το λέω, διερωτώ με πώς υπήρξε μια κυβέρνηση που παρίστανε και την προοδευτική και τη σύγχρονη που θα έφερνε την πρόοδο στον τόπο και παρέδωσε αυτό τον πάχαλο. Ένα λεπτό τώρα όμως. Στο παρελθόν έχω ακούσει από διάφορους οι οποίοι έχουν γνώση και του θέματος. Θυμάμαι τον κύριο Μανιάτη να βγαίνει στα παράθυρα, να βγαίνει στα κάγκελα ορισμένες φορές, να μιλάει για αυτή την ιστορία και τη Νέα Δημοκρατία. Εγώ θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι. Και χωρίς την αίσθηση του ρεβανσισμού. Κάποιοι δεν έχουν ευθύνες, κύριε Υπουργέ, για όλα αυτά. Κοιτάξτε, είναι μόνο πολιτικές οι ευθύνες, είναι θέμα ιδεολειψίας δηλαδή. Σίγουρα είναι πολιτικές και όλα θα τα δούμε και όπου υπάρχουν ευθύνες θα αποδοθούν. Πάντως θέλω να ξέρετε, κύριε Τζένο, η βασική μου αγωνία είναι να περάσουμε, σας είπα, το ορόσημο της 24ης Σεπτεμβρίου, να μην έχουμε χειρότερα, να δούμε τι θα κάνουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Εμείς θέλουμε να συζητήσουμε ρεαλιστικά, ευρωπαϊκά, με κοινή λογική και ελπίζω και αυτοί θα ανταποκριθούν, να έχουν βγάλει τα συμπεράσματα και για τα δικά τους λάθη του παρελθόντος. Και ξαναλέω, εγώ μιλάω ως ευρωπαϊστής αυτή την ώρα, έτσι. Δεν είμαι κανένας λαϊκιστής που κάθεται και κάνει κριτική στις Βρυξέλλες. Είμαι πραγματικά έκπληκτος από τη συμφωνία που κάνανε το 2015 με το ΣΥΡΙΖΑ. Να περάσουμε αυτά τα ορόσημα, να μπει το νερό στα βλάκι και μετά θα τα δούμε όλα. Υπάρχει ένας μεγάλος παράγοντας πολύ ισχυρός στην ΔΕΗ, το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Εσείς τα είχατε συναντήσει βεβαίως αυτά και στην Ολυμπιακή, να θυμίσω. Το όνομα είναι ΓΕΝΟΠ-ΔΕΗ. Οφείλω να πω, και θα μου απαντήσετε, ότι εδώ βλέπω ότι υπήρξε μια διαφοροποίηση. Είδα ότι, και μεγάλη έκπληξη μάλιστα μου έκανε και εμένα, ότι η ΔΑΚΕ ΓΕΝΟΠ είπε ότι είναι θετικό το σχέδιο Χατζηδάκη για τη διάσωση. Κοιτάξτε, εγώ το ξέρω μέσα μου πολύ καλά. Εγώ αυτά που σας είπα τα εννοώ όλα μέχρι κεραία. Δεν πάω να κάνω ζημιά σε καμιά ιδιωτική εταιρεία. Όλες έχουν εργαζομένους, όλες έχουν πελάτες. Αλλά δεν μπορούμε να ανεχθούμε και την καταστροφή της ΔΕΗ μπροστά στα μάτια μας. Άλλωστε, αν κλείσει η ΔΕΗ, πάει και η χώρα, έτσι. Δεν υπάρχει τίποτα. Την άλλη μέρα θα γυρίσουμε δεκαετίες πίσω. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνουν οι εργαζόμενοι. Την είδα την τοποθέτηση της ΔΑΚΕ και προφανώς είναι θετική. Αλλά περίμενα συνολικά από τη ΓΕΝΟΠ μια-δυο κουβέντες, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, το αίτημά τους να σταματήσουν αυτές οι δημοπρασίες, τα περιβόητα νόμια από τα οποία κερδίζουν οι ανταγωνιστές, ήταν πάγιο αίτημά τους. Το λέγανε στο ΣΥΡΙΖΑ, δεν τους το έκανε. Το καταργεί ο Μητσοτάκης, το καταργεί ο Χατζηδάκης και δεν λένε τίποτα. Και μόνο κριτική. Βγαίνουν πάλι ξανά κριτική. Παιδιά, πέρα από τα κόμματα υπάρχει και η πραγματικότητα, έτσι. Δεν έχει κανένα νόημα όλοι να παριστάνουμε ότι τα κόμματά μας είναι αλάνθαστα και να αγνοούμε μερικά πράγματα που βγάζουν μάτι. Να κάτσουμε εδώ πέρα να δούμε πώς θα σωθεί η επιχείρηση, διότι αν σωθεί η επιχείρηση, και πιστεύω αυτό θα συμβεί, θα σωθούν και οι εργαζόμενοι. Και αν κατεβάσουν τους διακόπτες όπως συνηθίζουν οι εργαζόμενοι, τι θα τώρα κάνουν? Δεν νομίζω, δεν ξέρω. Εμείς πάμε να εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα σοβαρό, το οποίο είναι πρόγραμμα τελικά και υπέρ των εργαζομένων, διότι χωρίς επιχείρηση δεν υπάρχουν εργαζόμενοι και πιστεύω ότι ο μέσος εργαζόμενος της ΔΕΗ αυτό το καταλαβαίνει, δεν μπορεί να μην το καταλαβαίνει. Εδώ είναι τα πράγματα πάρα πολύ απλά και ξεκάθαρα πια, δεν είναι μπερδεμένα πίσω από τεχνικούς όρους, πίσω από το EBITDA και πίσω από την κεφαλαιοποίηση και πίσω από την καθαρή θέση και... είναι συγκεκριμένα πράγματα, σας τα είπα. Κατέρευσε η ΔΕΗ, το είπε ο ορκωτός ελεγκτής, έπεσε η μετοχή της 83%. Δεν μπορεί να δανειστεί. Όλες αυτές τις μέρες από τις ευρωεκλογές ήσαμε σήμερα η μετοχή της ΔΕΗ ήταν 1,2 και έχει πάει τώρα 2,7, 2, κάτι. Δηλαδή που και η αγορά όταν είδε την εκλογή Μητσοτάκη και το σχέδιο που παρουσιάσαμε για τη ΔΕΗ κατάλαβε ότι υπάρχουν σοβαρές προθέσεις που προφανώς αφορούν και στους εργαζομένους. Δεν είναι μαγική συνταγή. Προφανώς όλα αυτά που λέω δημιουργούν ένα καινούριο σκηνικό. Αλλά προσπαθούμε να κάνουμε το καλύτερο και με τη μεγαλύτερη δυνατή υπό τις συνθήκες κοινωνική ευαισθησία. Ωραία. Πώς θα αναγκάσετε τώρα, εγώ αυτό θέλω να ρωτήσω, τους στρατηγικούς κακοπληρωτές, οι οποίοι να πω ότι σε μεγάλο βαθμό εκμεταλλεύτηκαν και το γεγονός ότι βρέθηκαν άλλες ιδιωτικές εταιρείες στην αγορά, πώς θα τους αναγκάσετε να πληρώσουν τα χρήματα? Κακοπληρωτές, να σας πω. Έχω ξαναπεί ότι 60.000 άνθρωποι αυτή την ώρα χρωστάνε τα μισά που μπορεί να εισπράξει η ΔΕΗ. Οι οποίοι, άμα τους δείτε, και δεν είναι φτωχοί άνθρωποι αυτοί. Άρα έχετε τα στοιχεία για το ποιοι είναι αυτοί οι 60.000. Η ΔΕΗ τα έχει. Λοιπόν, το θέμα είναι να κινηθεί η επιχείρηση γρήγορα. Είχε ξεκινήσει, πρέπει να πω, μια προσπάθεια, να μην τα λέω όλα μαύρα, η οποία πρέπει να ενταθεί και γίνεται και μια προσπάθεια αυτή την ώρα τιτλοποίησης. Δηλαδή, θα αγοράσουν κάποιοι ξένοι επενδυτές, θα προαγοράσουν, ας πούμε, τις οφειλές αυτές, για να δώσουν... αυτές, προκειμένου να δώσουν ένα ποσό στη ΔΕΗ για να έχει να βάλει κάτι στα ταμεία της, να πάρει μια ανάσα και από αυτό. Και το πράγμα θα προχωρήσει. Δεν είναι καμιά πατέντα δική μας, γίνεται σε όλο τον κόσμο, έτσι. Ωραία, λοιπόν αλλά η έμφαση θα είναι στους στρατηγικούς κακοπληρωτές και όχι αυτούς που φάνηκε τις τελευταίες μέρες, που βγήκανε διάφορα παραδείγματα στην Κηφισιά και αλλού με 1.000 τετραγωνικά που άλλος είχε μπει στο κοινωνικό τιμολόγιο και το καθεξής. Δεν έχουμε και αυτό. Έχει δημιουργηθεί μια εικόνα μη πληρωμών. Και δίπλα στο φτωχό άνθρωπο, στον ανήμπορο, αυτό που δεν έχει που την κεφαλή κλείνει. Ο φτωχός πληρώνει, κύριε Χατζηδάκη. Πληρώνει αυτός που βρίσκει τον τρόπο κάθε φορά και πληρώνει. Θέλω να ρωτήσω και κάτι άλλο και να κλείσουμε με αυτό. Επειδή το Υπουργείο το οποίο έχετε δεν είναι βεβαίως μόνο η ΔΕΗ, είναι και θέματα περιβάλλοντος, είναι και θέματα ενέργειας. Και επειδή εδώ στη γειτονιά μας γίνονται διάφορα τα οποία μπορεί να έχουν και πολύ θετικές εξελίξεις και μπορεί να έχουν και μια πολύ μεγάλη προοπτική και για τη χώρα μας. Βρεθήκατε τις προηγούμενες ημέρες στο Κάιρο για τη συνάντηση των Υπουργών Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, Ισραήλ και των υπολείπων. Είχατε και συναντήσεις. Είναι η Ελλάδα, είναι το πλάνο μας, είναι στο πλάνο μας η εκμετάλλευση των νέων ενεργειακών πόρων. Το βλέπουμε δηλαδή το Αιγαίο σαν κάτι το οποίο είναι μια δυνατότητα να φύγουμε μπροστά? Κοιτάξτε, υπάρχει σε εξέλιξη και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις μια διαδικασία για τα οικόπεδα με τους υδρογονάνθρακες. Εντάξει, εκεί, κύριε Τζένο, υπάρχει και μια αντίληψη, ας πούμε, ότι θα γίνουμε Σαουδάραβες αύριο το πρωί με τους υδρογονάνθρακες. Δεν θα γίνουμε, είναι μια πηγή πλούτου, αλλά πρέπει πρώτα να υπάρξουν οι γεωτρήσεις, να διαπιστώσουμε ακριβώς τι γίνεται. Με βάση το τι γίνεται στην ευρύτερη γειτονιά μας, καταλαβαίνουμε, η λογική λέει ότι και εδώ υπάρχουν κάποιες τέτοιες δυνατότητες, αλλά μεταξύ του συμβολέου και της γεωτρήσεως μεσολαβούν περίπου 4, 5, 6, καμιά φορά και 7 χρόνια. Άρα όλη αυτή η διαδικασία που ξεκίνησε ακόμα και από την κυβέρνηση Σαμαρά προχωρεί. Μου λένε από τα ΕΛΠΕ ότι το 2020 θα κάνουν την πρώτη γεώτρηση στον Πατραϊκό. Υπάρχουν κάποιες άλλες διαδικασίες στην Ήπειρο, στο Κατάκολο. Τώρα θα υπογράψουμε συμβόλαια με την ExxonMobil και την Αμερικάνικη, δηλαδή, και την Total, τη γαλλική, νοτίως της Κρήτης. Όλα αυτά θα τα καταθέσουμε και γρήγορα στη Βουλή, προκειμένου να δείξουμε τη βούλησή μας να τρέξουμε στους υδρογονάνθρακες, και παράλληλα έχουμε αυτή την στρατηγική συνεργασία με την Κύπρο, το Ισραήλ και την Αίγυπτο, και μάλιστα θέλω να σας πω ότι τώρα στις 7 Αυγούστου θα έρθει ο αναπληρωτής Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών που ασχολείται με θέματα ενέργειας εδώ, ο κύριος Πάνων, μαζί με τους ομολόγους μου από την Κύπρο, την Αίγυπτο και το Ισραήλ. Άρα είναι αυξημένο το ενδιαφέρον. Και θα ασχοληθούμε με τα ζητήματα της ενεργειακής συνεργασίας, που μεταξύ των άλλων στο συγκεκριμένο πλαίσιο είπα ότι θα έρθει και της Αιγύπτου. Δεν θα έρθει της Αιγύπτου, έχουμε μια ξεχωριστή συνεργασία με την Αίγυπτο γι' αυτό. Νομίζω σας είπα της Αιγύπτου προηγουμένως. Ναι, εντάξει. Θα έρθει από την Κύπρο και από το Ισραήλ να έρθει. και θα μιλήσουμε για τον αγωγό EastMed, που είναι ένας αγωγός φυσικού αερίου που θα ξεκινάει από το Ισραήλ, θα περνάει από την Κύπρο, θα έρχεται εδώ και θα καταλήγει με βάση τον αρχικό σχεδιασμό στην Ιταλία. Θα τα δούμε όλα αυτά, να δούμε πώς θα προχωρήσει το πράγμα. Λοιπόν, τι να πω τώρα, καλό καλοκαίρι δεν μπορώ να ευχηθώ σε εσάς από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Τι να σας πω, δεν ήρθα και στο πιο ρομαντικό Υπουργείο. Δεν ήρθα, όχι, αλήθεια είναι αυτό. Καλό κουράγιο να ευχηθώ ειλικρινά και πραγματικά εύχομαι, και το εύχονται και όλοι, είναι να πετύχει το σχέδιο εξηγήσεως. Και για μένα να βάλω τα δυνατά μου να δούμε τι καλύτερα μπορούμε να κάνουμε για την πατρίδα. Σας αρέσουν οι προκλήσεις, οπότε αφού σας αρέσουν θα σας βάζει κι άλλος ο Πρωθυπουργός. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Να είστε καλά. Καλημέρα.